Νέα τροπή πήρε χθες το απόγευμα η υπόθεση της σύλληψης των θρασίτατων ληστών στα Χανιά, καθώς ένας από τους εμπλεκόμενους κατέληξε τελικά οικογενειακό στα κρατητήρια. Η σύζυγος του 33χρονου Χανιώτη, που κρατείται για να απολογηθεί στον ανακριτή, εμφανίστηκε χθες στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης την ώρα του επισκεπτηρίου. Ζήτησε από τους αστυνομικούς να του δώσουν ένα ποτήρι με καφέ, μέσα στο οποίο ωστόσο είχε ρίξει 31 ναρκωτικά χάπια με τις συσκευασίες τους. Μόλις οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν την ενέργειά της, η 26χρονη από την Ουκρανία πήρε θέση στο διπλανό κελί, καθώς κρατείται με διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για την απόπειρα εισαγωγής ναρκωτικών στα κρατητήρια. Ο 33χρονος Χανιώτης, που δηλώνει τοξικομανής εκτός από τη ληστεία στο βενζινάδικο στις Μουρνιές, έχει εμπλακεί και σε άλλες ληστείες, κυρίως σε μινι μάρκετ της περιοχής. Μαζί με έναν ακόμη Έλληνα και τον 37χρονο Αλβανό δραπέτη των φυλακών της Πάτρας, δεν δίστασαν να χτυπήσουν τον ηλικιωμένο πατέρα της ιδιοκτήτριας του πρατηρίου, που βρίσκεται κοντά στις Μουρνιές, για να του πάρουν τις εισπράξεις. Ο ηλικιωμένος γλίτωσε από θαύμα όταν αντέδρασε, πιστεύοντας ότι η καραμπίνα τύπου Καλάσνικοφ που κρατούσαν οι δράστες ήταν ψεύτικη. Ο εργαζόμενος στην επιχείρηση αντέδρασε, με αποτέλεσμα ένας από τους δράστες να τον χτυπήσει με μπουνιά στο πρόσωπο και να το ακουμπήσει το μαχαίρι που κρατούσε στο λαιμό. Το όπλο ήταν και αληθινό, ενώ το είχε κλάβει αυτός σαν ψεύτικο, και πήρε φυσιγγείων. Ευτυχώς δεν είχαμε άσχημη κατάληξη. Οι ένοπλοι κακοποιοί καταδιώχθηκαν ωστόσο από άνδρες της ομάδας Δίας, της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας, που κατάφεραν να τους συλλάβουν λίγο μετά τη ληστεία. Στα χέρια τους βρέθηκαν τα 400 ευρώ που είχαν αποσπάσει από τον ηλικιωμένο. Αρχικά αυτά τα άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο προσπάθησαν να διαφύγουν, ακινητοποιήθηκαν. Στον έλεγχο που υπέστησαν στο αυτοκίνητο βρέθηκαν κουκούλες, μαχαίρι, το όπλο που χρησιμοποιήθηκε η ληστεία και ματωμένα χαρτονομίσματα που είχαν καταφέρει να πάρουν από το παθόντα.